Εσύχασες τουλάχιστον. Εσύχασες τα πότα μου. Σώταρε, δεν είναι βάζω. Για μια ακόμη φορά, παιδιά, επιβεβαιώνεται το πόσο πολύ αγαπάμε τα ζώα. Κρίμα, λυπάμαι γι' αυτό και για αυτούς που τα κακοποιούν. Είναι αμαρτία, παιδιά. Αμαρτία, ταλαιπωρείται από χθες το βράδυ ο καημένο αυτό. Είναι αμαρτία, βρε παιδιά. Εγώ πάντως εύχομαι το Θεό αυτό που έκανε σε αυτό το ζώο να το πληρώσει πάρα πολύ άσχημα αυτός. Πάρα πολύ άσχημα. Και αν είναι αμαρτία αυτό που ξεστομίζω, να το πληρώσω πρώτα εγώ. Λυπάμαι, παιδιά, λυπάμαι. Κρίμα. Κύριε Γιώργο, για πέστε μας, πώς βρήκατε εσείς αυτό το ζώο, σας ειδοποίησα. Χθες το βράδυ με ειδοποίησε η περιοριστική, ναι, για αυτό το ζώο. Είχε πέσει εδώ, εδώ κάτω. Και ειδοποίησε ο κύριος εδώ που έχει το σπίτι αυτό, την αστυνομία και την περιοριστική. Και ήρθαμε, το πήραμε εγώ, οι διασώστες, η περιοριστική, το τραβήξαμε εδώ στην άκρη. Του κάναν κάτι βιταμίνες στα παιδιά, του κάναν διάφορα πράγματα, αλλά το ζώο είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και αναγκαστήκαμε, παιδιά, να του κάνουμε ευθανασία. Για να ξεκουραστεί, παιδιά, γιατί ταλαιπωριότανε. Κρίμα. Δεν ξέρετε σε ποιον ανήκει. Δεν ξέρουμε, όχι. Δεν ξέρουμε, γιατί πραγματικά, αν μάθουμε ποιος είναι, θα το πληρώσει πολύ άσχημα αυτό που έγινε. Αυτό το ζώο. Αυτό τώρα το ζωάκι ήταν γέρικο, έτσι. Γέρικο, μάλιστα. Και μεγάλο. Μάλλον δεν το ήθελε ο ιδιοκτήτης και το άφησε ελεύθερο. Ακριβώς, ή μπορεί να το είδε κάποιος ότι αρρώστησε κτλ. Μπορεί και ο ίδιος ακόμη και θεώρησε καλό να το πετάξει στον δρόμο. Όσο κουβάλαγε τις ελιές, τα ξύλα και τον ίδιο ακόμα, ήταν καλό το γαϊδωράκι. Τώρα δεν ήταν καλό. Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι γι' αυτόν, λυπάμαι. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε εσάς και το κανάλι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Να είστε καλά. Πόσο κτίνη έχουμε γίνει, ρε παιδιά. Πόσο κτίνη έχουμε γίνει. Πόσο κτίνη. Πόσο κτίνη γίναμε. Λυπάμαι πολύ, λυπάμαι, λυπάμαι, λυπάμαι.